Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βαρούδη, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Θέλουμε τα φώτα του, διότι έχουν προκύψει δύο αρκετά σημαντικά θέματα. Να ζητήσω τα φώτα. Κύριε Βαρούδη, καταρχάς, καλησπέρα σας. Να ζητήσω τα φώτα σας. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι για τους πιο μεγαλόσωμους λύκους που έχουν εμφανιστεί στο μετόχι και που δεν τρομάζουν και εύκολα. Κάθονται, μας χαζεύουν αυτοί, τους χαζεύουμε κι εμείς. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς ως διεύθυνση? Η ενημέρωση που έχω δεν λέει για παράξενους λύκους. Λέει για λύκους. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι γνωρίζει η υπηρεσία που ασχολείται με τους λύκους ότι ναι, υπάρχουν. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έγινε κάποιο σχόλιο, είτε ότι είναι μεγαλύτερη, είτε ότι ήταν μικρότερη, είτε ότι έχουν κάποια άλλα χρώματα και οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτά που, τέλος πάντων. Σε μεγαλύτερος πληθυσμός. Ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ωραία. Και δεν είναι μόνο και εκεί. Υπάρχουν και προς το Λευκώνα, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Ναι, έχουν κατέβει αλλά πολύ κάτω. Δεν είναι ακριβώς. Απλά τους είδαν κάποιοι άνθρωποι και καλά κάναν που τα είπαν όλα αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα το δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσες ακριβώς φορές βρέθηκαν και ποιες ώρες. Γιατί συνήθως κυκλοφορούν μέσα στη νύχτα. Ω, και μέρα, και μέρα, και μέρα. Να, όπου βρέθηκαν. Και μέρα. Άμα πάμε προς τα εκεί, μπορούμε να τα δούμε κιόλας. Ο λύκος μπορεί να φάει άνθρωπο, να κατασπαράξει άνθρωπο? Κοιτάξτε, ο λύκος είναι ένα, όπως είναι το τσοπανόψυχυλο, απλά είναι πιο επιθετικό και τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει να επιτίθενται. Αυτό μπορώ να το πω με χαρά, σας το λέω. Ωραία. Σαν κάτι πολύ θετικό. Πολύτιμο αυτό που μας λέτε. Ωραία. Ότι μας αποφεύγει. Και εμείς αυτό ξέραμε, να σας πω την αλήθεια, ότι μας έβλεπε, τρόμαζε και έφευγε. Τώρα κάθονται και μας βλέπουν. Και μας δημιουργείται ένας φόβος, μια αγωνία. Μη τυχόν υπάρχει επίθεση σε ένα μικρό παιδάκι που θα το θεωρήσουν, αν μπορώ να το πω, αυτό του χεριού τους. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση, το έχουμε πει, ναι, ότι πρέπει τα παιδιά μας να υπάρχουν κάποιοι να τα προφυλάχουν. Mm-hmm. Δεν τα αφήνουμε σε ώρες, ιδίως να λέμε εντάξει δεν πειράζει, θα πάνε μαζί με τα άλλα παιδάκια. Να παίξουνε σούρουπο και όλα. Εντάξει, κατανοητός. Αλλά να έχουμε υπόψη μας, ναι, ότι ήδη οι ΣΕΡΕΣ το γνωρίζουν. Ευτυχώς υπάρχουν οι πολίτες οι οποίοι είπαν, τέλεια, κοιτάξτε κύριοι, σε αυτή την περιοχή, στην άλλη, ακόμα και να μην πιστήκαμε αρχικά ότι ήταν λύκη, όμως καλά κάναν, το είπανε, έβγαλε το δασαρχείο τον κόσμο του και είδε και αυτοί. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προφυλαχθούμε, διότι ο πληθυσμός φαίνεται ότι είναι μεγάλος, έτσι μας λένε οι κάτοικοι τουλάχιστον και οι παλιότεροι που γνωρίζουν, με άλλη συχνότητα δηλαδή τους συναντούν. Επομένως θα πρέπει να το δούμε, μην φτάσουμε στα χειρότερα εγώ και μετά. Εγώ ρωτάω τους λύκους, εγώ τους κυνηγούς ρωτάω. Τους κυνηγούς, μπράβο. Επειδή θεωρώ, ναι, ότι οι αγαπητοί συντομήπες οι οποίοι βγαίνουν συνέχεια στο δάσος και, ναι, κυνηγάνε, mm-hmm, και ή για άλλους λόγους, εκείνοι λένε περισσότερα πράγματα. Ωραία. Τώρα, κύριε Βαρούδη, θέλουμε και τα φώτα σας, διότι λίγο ή πολύ έχουμε ένα δυσποζόμενο ζώο εμείς στο σπίτι μας. Ναι. Το κατοικίδιό μας. Το οποίο φαντάζομαι όμως ότι δεν το έχουμε απλά και μόνο για να το έχουμε και να το συμπεριφερόμαστε ως κούκλα, αλλά έχει και ευθύνη. Έχουμε ευθύνες εμείς απέναντί του και υπάρχουν και κανόνες, έτσι δεν είναι? Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Οπότε πάμε να μας πείτε τις ευθύνες μας, τους κανόνες, γιατί νομίζω ότι αρχίζουμε το χάνουμε και αυτό. Κοιτάξτε,
Ξέρετε ότι πριν από 1,5 χρόνο βγήκε ένας καινούριος νόμος, ο καλύτερος ίσως, ο πιο, αν θέλετε, λεπτομεριακός, ο 4830, πολύ εύκολο τον βρίσκουμε στον υπολογιστή και θα δούμε ότι είναι 35 σελίδες και ότι έχει τα πάντα. Σε κάποια πράγματα μπορεί να πούμε ότι είναι παραπανήσια, αλλά όμως είναι καλός. Ναι, ωραία. Που σημαίνει, έχει ένα ωραίο κομματάκι που λέει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη. Σωστά. Και γενικές. Το λέει ακριβώς στην 94-40 σελίδα. Ναι. Και λέει, τέλος πάντων, κάτι το οποίο σημαίνει είναι τα τυπικά, δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχει σκύλο χωρίς να μην τον έχεις, να μην είναι δηλωμένος. Ναι. Και όπου υπάρχει ο Βαρούδης Λεωνίδας, υπάρχει δίπλα και ο σκύλο του, ο οποίος λέγεται Φου Μαντσού, όπως το λένε, ναι, ο οποίος έχει αυτό το νούμερο, ανήκει σε αυτήν περιοχή, σε αυτόν τον Δήμο και είναι, έχει όλα τα στοιχεία. Ακόμα υπάρχουν και το τι εμβόλια έχει κάνει, όλα φαίνονται. Δηλαδή είναι πάρα αυτά πολύ. Αυτά που φαίνονται ωραία, στο Δήμο? Μέσα στην βάση δεδομένων, ναι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στη βάση αλλά δεδομένων. Το βασικό είναι ο κάθε ιδιοκτήτης, ναι, να φαίνεται πόσα σκυλιά έχει, και τα υπόλοιπα, εάν το χάσει ή αν προκαλέσουν κάποια ζημιά ή κάτι χειρότερο, να είναι αμέσως δυνατό να ξέρουμε ποιανού είναι και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Βαρούδη μου, με αφορμή το τελευταίο περιστατικό, το τραγικό, ας πούμε, αυτό περιστατικό. Το χειρότερο που δεν το, ναι, θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Χωριό. Ο καθένας στην αυλή του. Ο ένας είχε 3 σκυλιά. Επιθετικά δεν το ξέρουμε και καλά, δίστανται οι απόψεις. Όμως αυτά τα σκυλιά δεν ξέρω πώς βγήκαν από τη δική του αυλή. Πήγαν στη διπλανή αυλή και κατασπάραξαν μία γυναίκα. Εδώ τώρα τι γίνεται? Κοιτάξτε. Το συμβάν έγινε. Αφήστε το συμβάν. Και έπρεπε να βγουν αυτά τα σκυλιά από την αυλή του ιδιοκτήτη. Γιατί, να σας πω, από τη στιγμή που ο σκύλος ολικός μου έκανε κάτι τέτοιο, ναι, σημαίνει ότι εγώ φταίω, ό,τι και να λέμε. Ναι. Γιατί, θα το δούμε. Ένα, πώς βρέθηκαν στην άλλη αυλή. Λέει μια τρύπα. Δεν μου λέει τίποτα η τρύπα. Είναι η πρώτη φορά που βγήκε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι βγαίνουν, είτε είναι ένα ή δύο ή τρία, βγαίνουν όταν ανοίγουμε την πόρτα για να βγάλουμε το αυτοκίνητο. Σωστά. Και δεν έχουμε διπλή πόρτα. Διπλή πόρτα. Ανοίγεις τη μία, μπαίνει το αυτοκίνητο, κλείνεις πίσω την πόρτα και μετά ανοίγεις για να βγεις προς το έξω. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτά τα σκυλιά πριν δεν ήταν τόσο επικίνδυνα. Αν είναι επικίνδυνα γιατί είναι η εποχή του ζευγαρώματος ή δεν ξέρω εγώ γιατί η ήχη και όλα αυτά που λέμε, δεν μου λέει τίποτα. Εγώ ξέρω ότι έφυγε η συγκεκριμένη ομάδα, κυρία. Α, η κυρία ήταν μέσα στην αυλή της. Έφυγε. Αυτό μετράει. Ναι. Έπρεπε όταν έχεις σκύλο, οφείνεις μέρα νύχτα να έχεις το αυτί σου, μην γίνει καν τέτοιο. Ναι. Γιατί μπορεί να έρθει ο γείτονας να ανοίξει την πόρτα. Mm-hmm. Εδώ ήταν ακόμα χειρότερο. Ότι δεν υπήρχε κανένας γείτονας για να προλάβει τουλάχιστον να τα σκυλιά να πώς το λένε, να κοιτάξουν προς αυτόν και να αφήσουν την κυρία. Όχι, δε, αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Οπότε, δηλαδή, κύριε Παρούδη, τα σκυλιά... Και είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία που πήγε ήδη έχει σίγουρα, ξέρει
περίπου το τι έγινε και πώς έγινε. Δηλαδή, πού ήταν τα θέματα. Ναι. Άρα, έχουμε σκυλί. Είναι στην αυλή μας υπό έλεγχο, υπό επιτήρηση. Πάντα. Έχουν το λουρί τους, τα εμβόλια τους, είναι παντού δηλωμένα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε ανεξέλεγκτα, γιατί είχαμε και το άλλο. Ωραία. Με το χάσκι. Δεν το βγάζουμε, δεν τα αφήνουμε μόνο του να πάει τη βόλτα του και να γυρίσει μόνο του πίσω. Ποτέ. Μπράβο, ωραία. Αυτό ακόμα και αν είμαστε σε χωριό. Γιατί στα χωριά έχουμε μια άλλη νοοτροπία. Έλα μωρέ, είναι ο σκύλος ο τάδε της τάδε. Δεν τα αφήνουμε μόνα τους, διότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε, αλλά έχουμε και το ότι έχουμε τρία σκυλιά. Άλλο είναι να έχεις ένα, άλλο είναι τρία. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα, λέτε. Τιμωρία, ναι, είναι αυτό που λέμε, την πόλη μερικές φορές που δαγκώνονται, που γίνεται ο χαμός, ναι, γιατί κάνουν μια συμμορία και πάνε όλα μαζί. Και γίνεται, ξέρετε, ότι έχουν νιώθουν παντοδυναμία. Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Έτσι. Πού θα τα είπατε, εύκολα θα βρούμε τον νόμο να διαβάσουμε τις υποχρεώσεις μας και τις ευθύνες μας. Πανεύκολο είναι. Ναι, στο χωριό δεν είναι τόσο πανεύκολο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και πολύ για όλους, από υπολογιστές. Εκεί έχουν, εγώ σε χωριό μένω, ναι, και ξέρω ότι όλοι, όλη μέρα ασχολούνται με τον υπολογιστή. Α, άρα μπορούμε να διαβάσουμε. Όλα. Τα ξέρουμε όλα. Ωραία. Α, μπράβο. Αν δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μπορούν να ρωτήσουν εσάς ή εμένα, γιατί εσάς μας βλέπουν όλη την ώρα και μας εμπιστεύονται, να το σταπούμε και με την άσκηνη πλευρά, ότι έχουν μεγάλες ευθύνες. Μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Σωστά. Δεν είναι απλό το να έχει κανείς ένα ζώο στο σπίτι του. Έτσι, ακριβώς. Όποιο ζώο. Δεν είναι μόνο το σκυλί, είναι και η γάτα, είναι και τα υπόλοιπα. Δεν είναι απλό. Να σας πω το χειρότερο. Ναι. Οι περισσότεροι μου λένε, έχω το τάδε σκυλί, το οποίο είναι 50 κιλά, 55, δεν ξέρω εγώ πόσα είναι. Ναι. Από τα τι να σας πω. Ένα γαϊδούρι ολόκληρο. Ναι. Και λέει, ας τολμήσει κάποιος να μπει μέσα στην αυλή μου. Λέω, εάν τυχόν μπει και ο σκύλος σου τον κάνει με τα κρεμμυδάκια, mm-hmm, θα πας πολλά χρόνια φυλακή. Λέει, πώς μιλάς έτσι, εγώ? Συγγνώμη, αυτή η πινακίδα έξω που λέει προσοχή, υπάρχει σκύλος. Δεν την έχει κανένας, ούτε αυτήν. Αν υπάρχει αυτή η πινακίδα, τι ρόλο παίζει? Δεν λέει πάλι τίποτα. Α, τίποτα δεν λέει. Ο άλλος μπορεί να μην διαβάζει ελληνικά ή να μην την είδε. Δεν μπορεί εγώ να έχω ένα δολοφόνο να κάνει βόλτες μέσα στα τέσσερα στρέμματα που έχω. Κύριε Βαρούδη, πώς δημιουργείται ο δολοφόνος? Πάρα πολύ εύκολα. Εύκολα. Άμα τυχόν τον βάζεις να κυνηγάει τις γάτες, τυχή, ή ναι, τα σκυλάκια τα άλλα, ναι, άμα το αγριεύεις, είναι που λέμε να εγριεύεις. Γιατί ο δικός μου ο σκύλος, άμα έρθεται, θα ασχολείται με τα δικά σας παπούτσια, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν προκάνεται ούτε να σλαγώσει, ούτε να κάνει τίποτα. Γιατί είναι ένα σκυλάκι το οποίο δεν έχει. Δεν το έχετε αγριέψει ποτέ. Αυτές τις τάσεις. Ναι. Όμως εγώ όταν βγαίνω στην πόλη και βλέπω ανθρώπους που έχουν ντόπερμαν ή που έχουν κάποια ροτβάιλερ, ναι, και τα αφήνουν χωρίς το λουρί, ναι, και χαίρονται όταν βλέπουν τον κόσμο, οι οποίοι κοιτάζουν να εξαφανιστούν. Αυτό το πράγμα υπάρχει. Άρα είναι δικό μας το πρόβλημα και όχι του ζώου. Είναι απαράδεκτο. Ναι, είναι δικό μας το πρόβλημα και όχι του ζώου. Μιλάω λοιπόν στην πόλη μας. Στην πόλη δεν μας. Μιλάω. Ωραία. Για τέλεια. Ναι. Άρα καλό είναι μερικές φορές, όπως λέμε, μην τρέχετε πολύ με το αυτοκίνητο γιατί έχετε πατήσει σκυλάκια, γαλουτούτες, οτιδήποτε, τις χελώνες ή ό,τι βρίσκεται σωστά μπροστά σας. Σωστά. Το ίδιο είναι όταν βγάλεις το σκυλάκι σου για να κοίταξε να μην γίνει καμιά ιστορία, γιατί τέτοιο δεν θα γίνει. Αλλά μόνο ένα δάγκωμα που θα έχει ένα παιδάκι ή μια κυρία ή ένας κύριος
Θα το θυμάται όλη τη ζωή. Συγγνώμη, πώς μπορεί να γίνει δάγκωμα, κύριε Βαρούδη, ένα λεπτό λίγο τη βοήθειά σας. Το σκυλί μας όταν το βγάζουμε βόλτα, το έχουμε με το λουρί του. Ε, ναι. Εμείς. Ναι. Εγώ και εσείς. Άρα δεν μπορεί να ξεφύγει από τα χέρια Θέλετε μας. Θέλετε να σας δείξω σε όλες τις πλατείες τι ωραία πώς βγαίνουν. Τα σκυλιά τα δικά μας, τα δεσποζόμενα, πώς βγαίνουν, ναι, βγαίνουν στις πλατείες. Μας, τα σκυλιά, πώς βγαίνουν, κύριε Βαρούδη. Δεν κάνουν αυτό που λέει ο νόμος. Αλλά τι κάνουν. Και θα έπρεπε η αστυνομία να ασχολείται κάθε μέρα με αυτές τις βλακίες. Ένα λεπτό, τι κάνουμε τώρα. Πάμε σε ένα πάρκο και αφήνουμε ελεύθερο το σκυλί μας για να τρέξει. Γιατί δεν το έχετε δει, κυρία μου καλή. Όχι, έχω πολύ καιρό να το δω, είναι αλήθεια. Μάλλον σε λάθος γειτονιά μένω. Γιατί εγώ βλέπω πάντα ιδιοκτήτες σκύλων με λουρί και όταν το σκυλί θέλει να τρέξει, τρέχουν και αυτοί από πίσω. Σας φοβούνται, ίσως. Όχι, εμένα δεν με φοβούνται. Εγώ έχω και άγνοια κινδύνου. Άλλο χούι. Αλλά το κάνουμε και αυτό. Τα αφήνουμε ελεύθερα να τρέξουν, οπότε πάνε καλιά τους όσοι βρεθούν μπροστά τους. Ακριβώς. Ωραίοι είμαστε. Ναι. Άρα και αυτό είναι ευθύνη και έχει και ποινική ευθύνη, έτσι δεν είναι? Αλλά και όταν θα μπει ο κλέφτης, ναι, εγώ είπα ο κλέφτης είναι άνθρωπος. Ναι, οπότε. Και οφείλει, γιατί να έχεις τρία σκυλιά των 45 και να μην έχεις ένα σκυλί των 25, ναι, ο οποίος να γαυγίζει, ναι, και εσύ να ξέρεις ότι μπήκε κάποιος. Δηλαδή μάλιστα, τι μαγιά είναι αυτή. Εγώ δεν την καταλαβαίνω. Άρα και αυτό είναι ένα νομίζουν ζήτημα. Νομίζουν ότι η πολιτεία στηρίζει αυτό. Δηλαδή αν είχε 8 σκυλιά, ναι, και όπου θα ήταν ακόμα χειρότερα, νομίζουν ότι η πολιτεία το θέλει. Όχι. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Έστω και αν είναι κλέφτης. Άρα αυτό που ακούμε, ας τολμήσουν να μπουν, διότι εγώ έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, δεν ισχύει πάλι, τζάμπα μαγιά είναι. Λέω, κυρία μου, ναι, 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 ναι. Ωραία, ωραία, είδατε. Να. Γιατί το λένε πάρα πολύ, έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα έχουμε ευθύνες, να τα σκεφτούμε 2 και 3 φορές. Τώρα την τρύπα εσείς δεν την πιστεύετε, δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή. Εγώ την είδα, την έχω στον υπολογιστή μου, ναι, και μου φαίνεται ότι δεν είναι καινούρια. Ναι. Ότι πρέπει να υπήρχε και την να έχουν χρησιμοποιήσει και άλλες φορές. Ναι. Παρόλο που είναι μικρή, έτσι όπως τη βλέπω. Και επίσης αυτή η τρύπα δεν ανοίγει εύκολα από δόντια σκύλου, γιατί απεχθάνονται δηλαδή, το σύρμα. Το, ναι, ε. Μήπως η κυρία δεν ήταν στο σπίτι, δηλαδή γιατί φαινόταν έτσι στο γελίο έτσι όπως είναι. Είναι δουλεμένη, πώς να το πω. Ναι. Κατανοητό. Εγώ είμαι ένας απλός κτηνίατρος, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Αλλά επειδή πάντα είχα σκυλιά, ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Αλλά αυτό για την πόρτα τη διπλή, σας το λέω. Κανόνας. Γιατί έτσι βγαίνουν και μετά αυτό το πρόστιμο όταν έρχεται να το πληρώσουν, τους λέμε, κοιτάξτε, διπλή. Γιατί αν τυχόν είναι το εγγόνι σας έξω, και έχεις κάνει τέτοιο γάιδαρο σκύλο, δεν είναι εύκολο. Μισή μπουκιά. Αφήστε το. Ούτε να το σκεφτούμε. Αφήστε το. Έχετε δίκιο απόλυτο. Έχετε δίκιο απόλυτο, κύριε Βαρούδη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τα φώτα σας συχνά πυκνά. Να βάλουμε κι εμείς μυαλό. Το ότι έχω σκύλο δεν σημαίνει ότι διασκεδάζω. Έχει ευθύνες και υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρούδη. Καλά. Να είστε καλά. Πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν.